Αμπελόκηποι Αθήνας και κινηματογράφος. Επιχείρηση Απόλλων. Σκηνοθεσία Γιώργος Καλενάκης. Σενάριο Τζιώτης Σεμίτσος. Ηθοποιοί Ναθαναήλ, Φρίτς, Μπέργκριτ. Καράς, Μπάρτης, Ζανίνο, Τσαγανέας, Μαλιαγρός, Προύσαλης, Μεσάλας, Παρθενιάδου, Παπαχρήστος. Υπόθεση. Ένας νεαρός πρίγκιπας μιας βορειοευρωπαϊκής χώρας, ο Γιάν, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ξεφεύγει από την επίσημη ακολουθία του και γνωρίζει την όμορφη ξαναγό Έλενα. Γοητεύεται από αυτήν, την ερωτεύεται και παριστάνοντας τον φτωχό τουρίστα, την ακολουθεί μέχρι τον Άφλιο. Στο τέλος, ο καθένας συνεχίζει το δικό του δρόμο. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα από την ταινία «Λυκαβητός Χίλτον». Ladies and gentlemen, you have Athens before you, the cradle of civilization which since ancient times gave its life to the entire world. This was the birthplace of philosophers, artists, statesmen and generally men of great importance. What? Importance. What did you say? Importance. Oh! Άφησέ με εσείς τους επιτέλους, ανθρωπέ μου. Hello. Hello, I'm just raising the enemy. A lovely dark-haired enemy. Ε, παράτα μας. Φύγε από το χάμο. Oh, μας άρχισε πια. Beautiful legs. I'm following closely on enemy's tracks. Γιατί τσατισμένο, ρε Λενιό. Ήρθα να σε χλαμάρας με ελικόπτερο και μου χαλέσει την ξενάγηση. Επίθεση κι από αέρος, ε. Άμα αυτό θα πει να σε κούπλα. Έλα, δώσ' το πρόγραμμα, Μανώλη, να ρίξω μια ματιά, έλα να χαρίσεις. Καλό. Άντε. Τι λέει. 10-12 Ακρόπολη, 12-2 Φρεατίδα. Νάτος πάλι. Τι. Νάτος πάλι. Δεν άκουσα. Νάτος πάλι. Δεν άκουσα. Dark enemy just boarded red bus. We'll continue first street. I'll continue first speed of red bus. You see right this stadium, left this Appian, behind the Hilton. Σιγάρε Ελενάκη, τα ξελέμιασες τα καημένα. You won't wait long, Axel. Perhaps it would be better. No. I have to see her. I have to tell her goodbye. It's not easy, is it? No, it's not easy. In Afplion, it would be easier. It's never easy to say goodbye to someone you love. Thank you.
Οπότε όλα τελείωσαν καλά, ε? Έτσι είναι. Δεν πρέπει ποτέ οι άνθρωποι να ξεχνούν το διαβατήριό τους όταν βρίσκονται σε μια ξένη χώρα. Γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν ποιος είσαι. Μόνο εγώ ήξερα πως είσαι ένας απλός και καλός άνθρωπος. Και δεν έπεσε έξω, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Προσπάθησε να με θυμάσαι έτσι. Να σε θυμάμαι. Τι θα πει να σε θυμάμαι. Μιλάς σαν να πρόκειται να... Έλενα, έχω... Έχω τόσα πολλά πράγματα να σου πω. Είναι τόσο δύσκολο να αρχίσω. Υπάρχει και κάτι πιο εύκολο. Ποιο? Να μην μου πεις τίποτα. Όχι. Υπάρχει κάτι που πρέπει να τα ακούσεις. Τι? Σ' αγαπώ. Αυτό είναι που δεν θα έπρεπε να μου το πεις καθόλου. Όλα τα κορίτσια της ηλικίας μου, σε κάθε γωνιά της γης, ονειρεύονται ένα βασιλόπουλο. Με ένα σπρωάλογο. Βάζω στοίχημα πως καμιά δεν θα το περίμενε με ελικόπτερο. Γιατί τα βασιλόπουλα μετάλογα είναι βασιλόπουλα του παραμυθιού. Ενώ τα λένε αληθινά. Και εδώ τα πράγματα μπερδεύονται. Σ' αγαπώ. Τώρα σκέφτομαι πως, από το να μην σε γνώρισα καθόλου, καλύτερα που σε γνώρισα, έστω και για λίγες μέρες, για λίγες ώρες. Έλενα, θα ήθελα να σου... Μια μέρα, ίσως κάποτε να... Αν αυτό δεν ήταν ασέφεια. Σ' αγαπώ. Γεια σου, Γιάννη. Και εύχομαι όλα να σου πάνε καλά. I love you. Έλενα, σ' αγαπώ. Say anything, Axel. Not now. Please. Let's go. Philosophers, artists, statesmen, and what on earth are they doing up there? Κέφι, you Greeks always say that word. What does that mean? Κέφι, τι είναι κέφι? Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Δεν μεταφράζεται ακριβώς. Είναι εκείνη η διάθεση, ο θυγιοπόνος, ο καημός. Είναι το ξέσπασμα που γίνεται χαμόγελο, τραγούδι, χορός. Thank you.
Πηγές. Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ταινία και τους παραπάνω δικτυακούς τόπους. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο. Έρικα και Μάγδα, ηχογράφηση Έρικα, 56ο Γυμνάσιο Αθήνα. Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αστικό περιβάλλον Αμπελοκήπων Αθήνας και τέχνες. Πολυμέσα πληροφορική, σχολικό έτος 2015-2016.